Υγείας, υποπτέρυαρχο Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Στη σημερινή ενημέρωση βρίσκεται και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος θα μας μιλήσει για το άνοιγμα των εμπορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες επαναλειτουργούν αύριο Δευτέρα 18 Μαΐου και την επόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου. Κύριε Χατζηγεωργίου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Η πανδημία του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 συνεχίζεται σε όλο τον κόσμο. Το σύνολο των καταγεγραμμένων κρουσμάτων έχει ξεπεράσει τα 4.730.000 και οι θάνατοι επίσης έχουν ξεπεράσει τις 310.000 παγκόσμια. Αυτοί που ανέρωσαν πλήρως είναι περίπου 1.800.000. Οι χώρες με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα είναι: οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο, Ρωσία 282.000, Ισπανία 277.000, Ηνωμένο Βασίλειο 240.000 και Βραζιλία 233.000 περίπου. Οι χώρες με τους περισσότερους θανάτους είναι επίσης Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από 90.000, Ηνωμένο Βασίλειο σχεδόν 34.500, Ιταλία 31.700, Γαλλία 27.700 και Ισπανία 27.600 περίπου. Σήμερα ανακοινώνουμε 15 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός του κρούσματων είναι 2.834, εκ των οποίων το 55,2% αφορά άνδρες, 616, δηλαδή το 21,7% θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.466 κρούσματα, δηλαδή το 51,7% είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 22 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 72 ετών. 9, δηλαδή το 40,9% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 95,5% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 90 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμα καταγεγραμμένο θάνατο και συνολικά 163 θανάτους στη χώρα. 46, το 28,2% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανάτων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη και το 93,9% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Συνολικά έχουν ελεγχθεί 128.525 κλινικά δείγματα. Όπως παρατηρούμε, ο ιός συνεχίζει να απασχολεί όλες τις κοινωνίες του κόσμου και όλοι προσπαθούν να μειώσουν τις επιπτώσεις εφαρμόζοντας σε άλλοτε άλλο βαθμό περιοριστικά και άλλα μέτρα. Στη χώρα μας, αφού εφαρμόστηκαν με σημαντικές θυσίες τα μέτρα που όλοι γνωρίζετε, βρισκόμαστε στη φάση της σταδιακής άρσης που απαιτεί επίσης πολύ προσοχή από όλους μας. Η μείωση των κρουσμάτων εν γέννη αλλά και των νοσηλιών σε κοινούς θαλάμους και μονάδες εντατικής θεραπείας δεν σημαίνει πως ο ιός εξαφανίστηκε και πως ο κίνδυνος εξέλιπε. Βλέπετε, νομίζω, το τι γίνεται σε κάποιες χώρες που χαλαρώνουν υπερβολικά. Η νόσος, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, θα βρίσκεται μαζί μας για αρκετό καιρό και για να είμαστε ασφαλείς, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα προφύλαξης που όλοι γνωρίζουμε. Θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για τις ομάδες πληθυσμού που έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο COVID-19, αυτό που πολλοί το ονομάζουν ευπαθείς ομάδες. Και θα το κάνω αυτό μέσα από την περιγραφή ενός περιστατικού συρροής κρουσμάτων που δημοσιεύτηκε στο υψηλού κύρους περιοδικό The New England Journal of Medicine πριν από 2 εβδομάδες. Στο τέλος του Φεβρουαρίου, λοιπόν, του τρέχοντος έτους, οι υγειονομικές αρχές της επαρχίας King County στην πολιτεία Washington, των ΗΠΑ, ειδοποιήθηκαν ότι μία 73χρονη που νοσηλευόταν σε ένα γυροκομείο, κέντρο αποκατάστασης, είχε μπει στο τοπικό νοσοκομείο με βήχα, πυρετό, δύσπνοια και χαμηλό κορεσμό αιμοσφαιρίνης. Τα συμπτώματα της είχαν αρχίσει μερικές μέρες νωρίτερα, ενώ ταυτόχρονα μερικοί ακόμα τρόφιμοι του ίδιου γυροκομείου είχαν πυρετό και συμπτώματα αναπνευστικού που δεν εξηγούνταν με κάποια από τις γνωστές αιτίες. Η συγκεκριμένη ασθενής είχε σαχαροδιαβήτη, υπέρταση, ήπια νεφρική ανεπάρκεια και κάποιο βαθμό συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Η αναπνευστική ανεπάρκεια της ασθενούς χειροτέρεψε μέσα στο νοσοκομείο, παρουσίασε αμφωτερόπλευρη πνευμονία και αφού εστάλει δείγμα για τον νέο κορονοϊό, την επόμενη μέρα διασωληνώθηκε. Το δείγμα αποδείχθηκε να είναι θετικό για SARS-CoV-2 και παρά τις προσπάθειες θεραπείας, η ασθενής μετά από μερικές μέρες κατέληξε.
Στη συγκεκριμένη επαρχία, μια εβδομάδα νωρίτερα, έχει διαγνωστεί ένα περιστατικό COVID-19 σε έναν ταξιδιώτη από τη Wuhan της Κίνας και εξαιτίας αυτού του περιστατικού οι υγειονομικές αρχές διεξήγαγαν εκτεταμένη επιδημιολογική έρευνα με ιχνηλάτιση και δειγματοληψίες. Από τον έλεγχο δειγμάτων που πάρθηκαν, προέκυψαν συνολικά 167 θετικοί ασθενείς που σχετιζόταν επιδημιολογικά με το συγκεκριμένο γυροκομείο. Από το σύνολο σχεδόν των 118 τροφίμων του γυροκομείου, οι 101 βρέθηκαν θετικοί, καθώς επίσης και 50 άτομα το προσωπικό και 16 επισκέπτες. Και μέσα στις επόμενες 20 μέρες, 35 από αυτούς τους ασθενείς δυστυχώς απεβίωσαν. Η θνητότητα για τους τρόφιμους του γυροκομείου υπολογίστηκε σε 33,7%, ενώ για τους επισκέπτες στα 6,2%. Από το προσωπικό του νοσοκομείου, κανένας από αυτούς που αρρώστησε δεν πέθανε. Μέσω της επιδημιολογικής διερεύνησης επίσης διαπιστώθηκαν ότι σε άλλα 30 γυροκομεία της περιοχής υπήρχαν τουλάχιστον ένα κρούσμα σε κάθε γυροκομείο. Ενώ σε κάποια από αυτά υπήρχε σαφής επιδημιολογική συσχέτιση με το πρώτο γυροκομείο, δηλαδή προσωπικό που μοίραζε το χρόνο του ανάμεσα σε διαφορετικά γυροκομεία ή ανταλλαγή ασθενών μεταξύ των δομών. Η ευαλωτότητα σε αναπνευστικές λοιμώξεις όπως είναι η γρήπη των ασθενών, παύλα τροφίμων που φιλοξενούνται σε δομές υγείας μακράς παραμονής όπως είναι τα γυροκομεία και τα κέντρα αποκατάστασης, είναι ήδη αναγνωρισμένη από καιρό. Όπως έδειξε αυτή η μελέτη, αυτό είναι αλήθεια και για το νέο κορονοϊό και μάλιστα φάνηκε ότι η διασπορά του νέου ιού μπορεί να είναι τάχιστη και ευρεία μέσα σε τέτοιες δομές, με αποτέλεσμα ο ιός να προκαλεί πολύ μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα. Όσον αφορά τη γρήπη, βέβαια, λόγω της προστασίας που προσφέρει το εμβόλιο και της μερικής έστω ανοσίας που ήδη υπάρχει σε ένα ποσοστό του πληθυσμού, το πρόβλημα φαίνεται να ελέγχεται κατά ένα μέρος. Δυστυχώς, το ίδιο δεν συμβαίνει με το νέο κορονοϊό. Πρακτικές όπως το επισκεπτήριο σε αυτές τις δομές, η ανταλλαγή προσωπικού και η μεταφορά αρρώστων από μία δομή στην άλλη, φαίνεται ότι είναι οι κύριοι παράγοντες για την εισαγωγή της νόσου σε αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό, με τραγικές όπως είδαμε συνέπειες. Από την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων στη χώρα μας, η πρώτη προτεραιότητα που τέθηκε από όλους μας ήταν η προφύλαξη των ομάδων εκείνων πληθυσμού που κινδυνεύουν να νοσήσουν βαρύτερα αν κολλήσουν ή να μην αντέξουν και να καταλήξουν. Η κυριότερη ομάδα συνανθρώπων που έχει αυξημένο κίνδυνο είναι η ηλικιωμένη. Μπορεί κάποιος να πει ότι ηλικιωμένος είναι αυτός που είναι πάνω από 80 ή πάνω από 90. Η αλήθεια είναι ότι αν δει κανείς τις καμπύλες θνητότητας από το νέο ιό, αναηλικιακή ομάδα, παρατηρεί ότι από την ηλικιακή ομάδα των 65 περίπου αρχίζει η καμπύλη να παρουσιάζει την ανωδική της πορεία. Εκτός από το κριτήριο της ηλικίας, άλλοι συνάνθρωποι μας που έχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο είναι οι ασθενείς με αρρύθμιστη υπέρταση και ζαχαρό διαβήτη, ασθενείς με βαριές καρδιοπάθειες, στεφανιά νόσου, καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και χρόνιες νευρολογικές παύλα νευρομυϊκές παθήσεις. Βέβαια, οι νόσοι αυτές είναι πολύ συχνότερες στις ηλικίες από 65 ετών και άνω, οπότε δεν είναι καθόλου εύκολο να πει κανείς με απόλυτη βεβαιότητα ότι πραγματικά είναι αληθείς παράγοντες κινδύνου. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν στο περιβάλλον μας και μπορεί αυτοί να είναι οι γονείς μας, οι παππούδες μας, συγγενείς μας ή οποιοδήποτε άλλος, τηρώντας τα μέτρα της κοινωνικής απόστασης, εφαρμόζοντας την υγιεινή των χεριών, φορώντας μάσκα όταν πρέπει να τους πλησιάσουμε, αποφεύγοντας να τους επισκεφτούμε ή να τους πλησιάσουμε όταν είμαστε άρρωστοι, αλλά ταυτόχρονα και με το να τους δείχνουμε το ενδιαφέρον μας, έστω και από μακριά, με συχνά τηλεφωνήματα, με οπτική επικοινωνία, με τους καινούργιους τρόπους που μας προσφέρει η τεχνολογία, αν μάλιστα είναι και εκείνη εξοικειωμένη, καθώς επίσης και με εξυπηρετήσεις για εξωτερικές δουλειές και βοήθεια στο σπίτι όταν τη χρειάζονται. Εκείνοι πάλι θα πρέπει να λαμβάνουν και από μέρους τους τα απαραίτητα μέτρα που έχουν αναφερθεί πολλές φορές και κυρίως να αποφεύγουν τον συνωστισμό, να παίρνουν σωστά τα φάρμακά τους, να είναι ενυδατωμένοι, να επικοινωνούν με τον γιατρό τους αν δεν αισθάνονται καλά και να κάνουν καθημερινή άσκηση η οποία βελτιώνει πολλούς από τους επιβαρυντικούς παράγοντες. Ειδικότερα αυτές τις μέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες θα πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα για την αποφυγή και της θερμοπληξίας. Παραμονή σε σκιερό και δροσερό χώρο, ενυδάτωση, χρησιμοποίηση ελαφρού ρουχισμού, μείωση της σωματικής δραστηριότητας, ειδικά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, τακτικά ντους και κλίση του ιατρίου αν υπάρξουν συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, ζάλι, ναυτία, σύγχυση κλπ. Είναι οι βασικές οδηγίες για την πρόληψη της θερμοπληξίας. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο θέμα της ενημέρωσης μέσω του διαδικτύου, μια και ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται πάρα πολύ από τους συνανθρώπους μας και ιδιαίτερα από την νεολαία.
Τις τελευταίες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Οτάβα στο Οντάριο του Καναδά, που διερεύνησε το ρόλο του γνωστού σε όλους μας YouTube στην ενημέρωση του κοινού. Αφού οι επιστήμονες επέλεξαν με επιστημονικά και γλωσσικά κριτήρια περίπου 70 διαφορετικά βίντεο από τα 150 πλέον δημοφιλή που ενημέρωναν το κοινό για το νέο κορονοϊό, στη συνέχεια τα υπέβαλαν σε ένα εξαντλητικό έλεγχο και με συγκεκριμένη βαθμολόγηση ως προς την επιστημονική ορθότητα αυτών που αναφέρονται. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως το 27,5%, δηλαδή το 1 τρίτο περίπου, περιείχε αναλυθείς πληροφορίες και λανθασμένες συστάσεις προς το κοινό, με αποτέλεσμα να συμπεραίνεται από τη μελέτη το προφανές βέβαια ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την επιλογή των πηγών ενημέρωσής μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η κοινωνία μας ξανανοίγει και έφτασε ο καιρός να χαρούμε κάποια πράγματα που στερηθήκαμε τόσο καιρό. Πρέπει όμως να το κάνουμε αυτό με προσοχή και με προσαρμογή στη νέα καθημερινότητα. Η ψευδαίσθηση ότι όλα τελείωσαν και ότι μπορούμε να επανέλθουμε σε όλες τις προηγούμενες συνήθειές μας και όλοι μαζί ταυτόχρονα μπορεί να έχει τα άσχημα αποτελέσματα και να μας οδηγήσει σε οπισθοχώρηση. Καταλαβαίνω τη λαχτάρα του κόσμου για έξοδο και εκτόνωση, αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να γίνει με σύνεση, με υπευθυνότητα και προσοχή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, κύριε Πτεράρχε. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Η δεύτερη φάση άρση των περιοριστικών μέτρων εξελίσσεται σε γενικές γραμμές ομαλά. Η εικόνα από τις εκκλησίες σήμερα ήταν πολύ καλή, καθώς είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτεί η υγεία των πιστών που προσήλθαν στους ναούς για να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Παράλληλα, θετικός είναι ο απολογισμός και από τη λειτουργία των οργανωμένων παραλίων, όπου τηρήθηκαν σε γενικές γραμμές οι αποστάσεις και τα μέτρα προστασίας. Οι κάποιες εξαιρέσεις δεν αναιρούν τον κανόνα. Σχετικά με τις εικόνες από κάποιο λεωφορείο που είδαμε, πρέπει να σημειώσουμε ότι η τήρηση των μέτρων δεν είναι μόνο υπόθεση της αστυνομίας ή των ελεκτικών μηχανισμών. Είναι υπόθεση και των οδηγών και των πολιτών που πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες, ούτε μπορεί σε κάθε λεωφορείο ή σε κάθε μέσο μαζικής μεταφοράς να υπάρχει ένας αστυνομικός που κόβει πρόστιμα. Ούτε οι 300 βοηθοί επιβατών που έχουν τοποθετηθεί ειδικά για αυτή την έκτακτη κατάσταση από το Υπουργείο Μεταφορών μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε όλη την Αττική. Η ευθύνη όλων μας οδήγησε στην επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε και σε αυτή τη δεύτερη φάση αποκλιμάκωσης των μέτρων. Από αύριο Δευτέρα 18 Μαΐου επιτρέπονται, όπως γνωρίζετε, οι μετακινήσεις στην υπηρετική χώρα, δηλαδή από νομό σε νομό ή από περιφερειακή ενότητα σε περιφερειακή ενότητα και στην Κρήτη και στην Εύβοια. Με αφορμή τη μετακίνηση εκτός νομού, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπογραμμίζει με εγκύκλιο του ότι οι μετακινήσεις διέπονται από υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση τις οδηγίες Επιτροπής Επιρρογνωμόνων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας προς αποφυγή της μετάδοσης και διασποράς του ιού COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τις μετακινήσεις με περαστικά κτέλ, τουριστικά λεωφορεία και λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, επιτρέπεται η πλήρωση των θέσεων έως 50% μέχρι την 31η Μαΐου, οπότε και θα επανεξεταστεί το εν λόγω πλαίσιο με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα προκύψουν. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς επιβατών για όλους. Το ίδιο ισχύει και στις αερομεταφορές. Ενθαρρύνεται η χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών, όπου αυτές είναι διαθέσιμες για υπηρεσίες όπως η έκδοση και η επικύρωση εισιτηρίων. Οι επιβάτες τηρούν αποστάσεις 1,5 μέτρο στους χώρους αναμονής και κατά την επιβίβασή τους στα μέσα. Οι πάροχοι υπηρεσιών σε όλους τους τομείς οφείλουν να ενημερώνουν τους επιβάτες για τους κανόνες υγιεινής και τα μέτρα προσωρινής προστασίας, να εφοδιάζουν το προσωπικό με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, μάσκα, γάντια και αντισηπτικό, να μεριμνούν, να καθορίζονται και να πολυμένονται οι περιοχές και τα σημεία επαφής επιβατών και τα μηχανήματα με ειδικά υλικά. Ειδικότερα για τις αερομεταφορές, η επιβίβαση γίνεται τμηματικά ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Όπου υπάρχουν γέφυρες επιβίβασης, η επιβίβαση γίνεται μόνο από την μπροστινή πόρτα. Όπου είναι εφικτό, οι επιβάτες μετακινούνται από την αίθουσα αναμονής στο αεροσκάφος πεζή. Όπου χρησιμοποιείται λεωφορείο πίστας, τηρείται το όριο του 50% της χωρητικότητάς του. Συσκευασίες με νερό, αντισηπτικό και σνακ βρίσκονται τοποθετημένες στην είσοδο του αεροσκάφους ή στην πύλη επιβίβασης, ώστε οι επιβάτες να τις παραλαμβάνουν χωρίς παρέμβαση τρίτου. Αμέσως μετά την άφηξη στο αεροδρόμιο, το αεροσκάφος να υποβάλλεται σε καθαρισμό καμπίνας με ενισχυμένο πρόγραμμα αντισηψίας πριν παραδοθεί για τη συνέχιση των επόμενων πτήσεων. Συνεχίζοντας, σας ενημερώνω ότι την προηγούμενη Δευτέρα ξεκίνησε η λειτουργία των σχολείων
με την επιστροφή στα θρανία της Τρίτης Λυκείου, η οποία κύλησε δίχως προβλήματα. Αύριο ξεκινούν οι υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου, αλλά και το γυμνάσιο. Έχουμε επισημάνει τους κανόνες και τα μέτρα υγιεινής που ισχύουν και τα σχολεία είναι έτοιμα να υποδεχθούν ξανά τα παιδιά μας και να γεμίσουν τις φωνές τους. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, συνεχίζει να δίνεται τη δυνατότητα μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, στις σχολικές μονάδες, οι οποίες τελούν σε καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, συνεχίζεται η δυνατότητα για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς. Στις σχολικές μονάδες, οι οποίες δεν τελούν υποκαθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, προβλέπεται για τους μαθητές που μένουν σπίτι για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας η δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης του μαθήματος μέσω ψηφιακής πλατφόρμας με τις προϋποθέσεις και τις εγγυήσεις που είχαν ανακοινωθεί. Συνοπτικά έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής αποθήκευσης ήχου και εικόνας. Ο σύνδεσμος για τις ψηφιακές αίθουσες αποστέλλεται από τον εκπαιδευτικό αποκλειστικά στους εν λόγω μαθητές και οι ψηφιακές αίθουσες είναι κλειδωμένες με έλεγχο εισόδου από τον ή την εκπαιδευτικό. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η μετάδοση και εικόνας, θα φαίνονται μόνο ο εκπαιδευτικός ή και ο πίνακας. Η μετάδοση καλύπτει την παράδοση του μαθήματος και όχι τυχόν εξέταση των μαθητών. Όταν η πολιτεία προβλέπει τη δυνατότητα για ορισμένους μαθητές να μένουν εκτός σχολείου για προληπτικούς λόγους προστασίας της ατομικής αλλά και δημόσιας υγείας, είναι και αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει την πρόσβαση των μαθητών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως. Και αυτό κάνει. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στους συμπολίτες μας, Έλληνες μουσουλμάνους. Ξέρουμε ότι στις 24 Μαΐου είναι μια από τις μεγαλύτερες εορτές των μουσουλμάνων, η εορτή για τη λύση της νηστείας του Ραμαζανιού, το Ιντ Αλ-Φίτρ. Φέτος δεν μπορεί να εορταστεί με τον ίδιο τρόπο που εορτάστηκε πέρσι, όπως δεν εορτάστηκε με τον ίδιο τρόπο που εορτάζεται κάθε φορά ούτε το Πάσχα ούτε το Πέσαχ. Για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία αλλά και την υγεία των οικογενειών, των φίλων και των αγαπημένων μας προσώπων, πρέπει να αποφεύγονται οι μαζικές συναθρήσεις. Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 23 Απριλίου, φέτος δεν θα παραχωρηθούν χώροι από την κυβέρνηση τους Δήμους, όπως γινόταν στο παρελθόν, για να γίνει προσευχή της λύσης της νηστείας του Ραμαζανιού. Θα ισχύσει για τα τζαμιά ό,τι ισχύει για τις εκκλησίες, για τις συναγωγές, αλλά και για κάθε χώρο λατρείας. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή αυτής της κρίσης, οι ρυθμίσεις για τους χώρους λατρείας ήταν οριζόντιες και κοινές για όλους χωρίς εξαιρέσεις. Έτσι, σύμφωνα με την κοία που εκδόθηκε στις 12 Μαΐου, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που μπορεί να βρίσκεται μέσα σε ένα τζαμί καθορίζεται από την αναλογία ανά άτομο ανά 10 τετραγωνικά. Π.χ. σε ένα χώρο λατρείας επιφάνειας 300 τετραγωνικών, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων είναι 30 και πρέπει να διατηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Για τους χώρους λατρείας που είναι άνω των 500 τετραγωνικών, ο μέγιστος αριθμός ατόμων είναι 50 άτομα. Τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται είναι τα ίδια που ισχύουν για όλους τους χώρους λατρείας, όπως σύσταση για τη χρήση μάσκας, συχνός καθαρισμός επιφανειών και λοιπές διατάξεις και οδηγίες. Όπως επίσης ισχύει και για τις εκκλησίες, τις συναγωγές και γενικότερα όλους τους χώρους λατρείας, οι πιστοί μπορούν να βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του τζαμιού, αν θέλουν να συμμετάσχουν στην προσευχή της λύσης της νηστείας, υπό την αυστηρή προϋπόθεση να κρατούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Και σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η χρήση μάσκας για την προστασία τους. Όπως επίσης ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να παραμείνουν σπίτι τους. Η προσευχή στο σπίτι είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να εκπληρώσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, προστατεύοντας ταυτόχρονα την υγεία τους. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία αποκλιμάκωσης των μέτρων. Ζητούμε από τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας να κάνουν και εκείνη τη θυσία που τους αναλογεί στις 24 Μαΐου, όπως έκαναν οι πιστοί και όλων των άλλων θρησκευμάτων. Συνεχίζοντας, θέλω να σας ενημερώσω ότι από αύριο, Δευτέρα 18 Μαΐου, λειτουργούν ξανά σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση.
ήταν όλες οι αποστάσεις. Τώρα, για το ζήτημα που αφορά το ποτό και, τη μουσική στις οργανωμένες παραλίες. Η λογική που ανοίξαμε τις οργανωμένες παραλίες ήταν για να αποφύγουμε φαινόμενα συνωστισμού και συγχρωτισμού στις ανοργάνωτες παραλίες. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ενθαρρύνουμε τα πάρτι και δεν θέλουμε να ρισκάρουμε εικόνες συγχρωτισμών που θα δώσουν λάθος μήνυμα παντού. Είμαστε σε μια φάση που πρέπει ο καθένας μας να λάβει την ατομική του ευθύνη, να κρατήσουμε τις αποστάσεις. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και πρέπει να παραδεχθούμε ότι το ποτό λειτουργεί σε συνδυασμό με τη μουσική αντιστρόφως ανάλογα με το ζήτημα της νυφαλιότητας, ειδικά όταν γίνεται αλόγιστα. Άρα σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να υπάρχει νυφαλιότητα για το ζήτημα της επιβολής και της στήρησης των μέτρων απόστασης σε κάθε οργανωμένη παραλία. Ερχόμαστε να καλύψουμε την ανάγκη που προέκυψε από το συνωστισμό στις μη οργανωμένες παραλίες. Βήμα-βήμα και με βάση τα δεδομένα τα επιδημιολογικά θα εξετάζουμε κάθε εβδομάδα το τι βήμα πρέπει να κάνουμε μπροστά. Για την ώρα νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα δύο δεν χωρούν κάποια σύγκριση και σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε εμπλοκή ποτού μαζί με μουσική δημιουργεί κάποιες καταστάσεις οι οποίες όταν γίνουν αλόγιστες και ανεξέλεκτες δημιουργούν λάθος εντύπωση και στέλνουν λάθος μήνυμα σε όλη την κοινωνία και σε όλη την επικράτεια. Ναι, σε γενικές γραμμές καλύφθηκα από την απάντηση του κ. Υπουργού. Εγώ αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω όσον αφορά την Επιτροπή είναι ότι στην Επιτροπή υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν γνώμες, ο καθένας έχει την άποψή του και δεν νομίζω ότι δεν είναι υποχρεωτικό να συμβαδίζουν όλες οι απόψεις. Έτσι, οι αποφάσεις έτσι λαμβάνονται, είναι ο τρόπος που λειτουργούμε. Ευχαριστώ. Κυρία Μπιμπή από την ιστοσελίδα υγεία.gr του πρώτου θέματος. Κύριε Χαρδαλιάκη, κύριε Χατζηγεωργίου, οι εικόνες συγχρωτισμού που βλέπουμε το τελευταίο 48ωρο σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους και παραλίες σας προκαλούν ανησυχία? Η ατομική ευθύνη αρκεί για να αποτραπεί μια απότομη αύξηση των κρουσμάτων ή πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι? Απάντησα ήδη στο εισηγητικό μου σημείωμα. Δεν μπορεί σε κάθε παραλία, σε κάθε μέσο μαζικής μεταφοράς, σε κάθε δημόσιο χώρο να υπάρχει και ένας αστυνομικός. Και δεν είναι αυτό η βούλησή μας, δεν είναι αυτή η διάθεσή μας. Προφανώς είναι και θέμα ατομικής ευθύνης και νομίζω ότι αυτό που έχουμε πει δημόσια το έχουμε πει για κάθε περίπτωση και για κάθε διαφορετική παρουσία τέτοιου είδους συνωστισμών. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο καθένας μας αναλαμβάνει ένα μικρό μεγάλο μέρος της ευθύνης. Είμαστε σε μια δεύτερη φάση, είναι εξαιρετικά δύσκολη η φάση αυτή. Είναι πιο δύσκολη από την πρώτη φάση, γιατί πρέπει να κάνουμε προσεκτικά βήματα προς τα εμπρός, εξασφαλίζοντας όμως όρους ατομικής προστασίας και ακολουθώντας τις οδηγίες. Από εκεί και πέρα, βεβαίως παρακολουθούμε τις καταστάσεις αυτές και προσπαθούμε μέσα από την καλλιέργεια αυτού του πνεύματος και μέσα από τις συγκεκριμένες οδηγίες που δίνουμε και συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία και την Επιστημονική μας Επιτροπή, να γίνει αντιληπτό σε όλους ότι δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό. Ότι πρέπει μέρα με τη μέρα να προσπαθούμε με επιμονή, με υπομονή, με καρτερικότητα να εφαρμόζουμε τα μέτρα που αφορούν στα θέματα υγιεινής, ατομικής, που αφορά στο πλήσιμο των χεριών, που αφορά στη χρήση της μάσκας, που αφορά στην τήρηση των αποστάσεων. Ναι. Να συμπληρώσω κι εγώ εδώ, μια που είναι το ερώτημα απευθύνεται και σε μένα, να συμπληρώσουμε ότι το γεγονός ότι κάποιες από τις δραστηριότητες που είχαν περιοριστεί ξαναέρχονται και μπορούμε πλέον να τις υλοποιούμε, αυτό δεν σημαίνει ότι καταργούνται όλα τα προηγούμενα. Δεν σημαίνει ότι καταργείται η υποχρέωσή μας, η ηθική υποχρέωσή μας να τηρούμε τα μέτρα, αυτά που ανέφερε μόλις ο κύριος Χαρδαλιάς, της απόστασης, της καθαριότητας, των χεριών, των μασκών και όλα αυτά. Άρα είναι δύο ανεξάρτητα πράγματα, δηλαδή και το ένα πρέπει να κάνουμε και τα μέτρα να τηρούμε και ταυτόχρονα σιγά σιγά η ζωή μας να ανοίγει και να γίνεται πιο προς την καινούργια αυτή πραγματικότητα, πιο πολύ προς τα εκεί. Ο κύριος Καραγιώργος από την ιστοσελίδα iatronet.gr. Κύριε Χατζηγεωργίου και κύριε Κοντοζαμάνη, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της επιδημίας, το καρδιοχειρουργικό του νοσοκομείου Παιδών Αγίας Σοφία μετατράπηκε σε τμήμα COVID-19. Ευτυχώς δεν διενεργήθηκε εκεί καμία διασωλήνωση, καθώς τα παιδιά, ως γνωστόν, δεν αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο από τη λίμωξη με τον κορονοϊό.
Στο πλαίσιο επανόδου του ΕΣΥ στην κανονικότητα και με δεδομένη τη ζήτηση για επεμβάσεις αυτού του είδους, πότε αναμένετε να επαναλειτουργήσει το καρδιοχειρουργικό τμήμα? Έχουμε καταστήσει σαφές ότι η πανδημία δεν έχει φύγει, είναι ακόμα εδώ. Και το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργική ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε περιστατικό. Είτε πρόκειται για ενήλικες, είτε πρόκειται για ανήλικους. Μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν δεσμευτεί σε νοσοκομεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν κρούσματα κορονοϊού. Το ίδιο γίνεται και στα παιδιατρικά νοσοκομεία και συγκεκριμένα έχει δεσμευτεί η καρδιοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Πέδων. Αντίστοιχα, έγινε και σε περιπτώσεις σε καρδιοχειρουργικές κλινικές ενήλικων, για παράδειγμα το Αττικό, όπου δεσμεύτηκε η συγκεκριμένη κλινική και τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν από το ΟΝΑΣΙΟ. Το ίδιο γίνεται και με τα παιδιατρικά περιστατικά. Τα έκτακτα και επίγοντα περιστατικά που χρήζουν καρδιοχειρουργικής επέμβασης αντιμετωπίζονται από το ΟΝΑΣΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Και μάλιστα αυτό γινόταν και πριν την περίοδο του κορονοϊού, από το Σεπτέμβρη και μετά, διότι στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου γινόντουσαν εργασίες ανακαίνησης και εξυγχρονισμού από μια μεγάλη δωρεά που υπήρχε σε εξέλιξη. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Τα τακτικά, τα επίγοντα και έκτακτα περιστατικά αντιμετωπίζονται από το ΟΝΑΣΙΟ και βεβαίως εξετάζονται και τώρα που έχει αρθεί η αναστολή των τακτικών χειρουργείων, εξετάζεται από ομάδα γιατρών από το ΟΝΑΣΙΟ και από τα παιδιατρικά νοσοκομεία η λίστα των τακτικών χειρουργείων που εκκρεμούν, έτσι ώστε αυτά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης θα αντιμετωπιστούν από το ΟΝΑΣΙΟ. Ο κ. Ζακυνθινός από την ιστοσελίδα healtharma.gr. Κύριε Χατζηγεωργίου, την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός και Αττικών η πειραματική χορήγηση αντισωμάτων, πλάσμα αίματος, από ασθενείς που νόσησαν με κορονοϊό και ανέπτυξαν ανοσία. Τι δείχνουν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της πειραματικής θεραπείας στους δύο ασθενείς? Ταυτόχρονα, δεδομένης της χαμηλής μετάδοσης του ιού στη χώρα μας, όπως δείχνουν οι έλεγχοι των κινητών ομάδων του ΕΟΔΗ, μπορεί να υπάρξει επαρκής προμήθεια πλάσματος στη χώρα μας, ακόμα και αν αποδειχθεί αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση? Ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Καταρχήν να πω με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν έχουμε στοιχεία ακόμα για την εξέλιξη των ασθενών αυτών που πήραν το πλάσμα. Δεύτερο όμως που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι το δείγμα είναι πάρα πολύ μικρό για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο έτσι σημαντικό αποτέλεσμα, κάποιο αποτέλεσμα που να έχει κάποια αξία. Τρίτον, επίσης, να πούμε ότι μην θεωρήσουμε ότι η θεραπεία αυτή είναι πανάκια, διότι όπως έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και σας το έχει αναφέρει και ο κύριος καθηγητής εδώ, η παθογένεια της νόσου είναι διπλή τουλάχιστον, αν όχι πολλαπλή, που σημαίνει ότι συμμετέχει και το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς, τα αντισώματά του, αλλά συμμετέχουν και άλλοι παράγοντες, όπως παραδείγματος χάρη η υπερλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Επομένως, τα αντισώματα, τα έτοιμα αντισώματα που δίνουμε εμείς, δεν σημαίνει ότι λύνουν ολοκληρωτικά το θέμα. Είναι αρκετά πολύπλοκο και όλοι μας περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει και τι θα προκύψει από την εφαρμογή αυτή. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε και ένα ερώτημα στο τέλος για την επάρκεια. Ναι, όσον αφορά την επάρκεια, η επάρκεια είναι συσχετιζόμενη με την ζήτηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που έχουμε τόσο λίγα αριθμό κρουσμάτων, η επάρκεια των ασθενών που ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που έχουν περάσει την νόσο δηλαδή και θα μπορούσαν να δώσουν πλάσμα για να χρησιμοποιηθεί, είναι υπεραρκετή. Τώρα, αν όσο περισσότερο αυξάνονται τα κρούσματα, που το απευχόμαστε αυτό εννοείται, θα υπάρχουν και περισσότεροι άνθρωποι που θα μπορούν να δώσουν πλάσμα για να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Ευχαριστώ. Η επόμενη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιηθεί την 3η 19 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.